quedaron sin nido. Ángel rebelde, ángel salvaje, deja tu recuerdo para empezar un nuevo viaje. Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo, eres la ternura y yo soy el consuelo. Mamá, μη φωνάζεις και θα ξυπνήσεις τα μωρά. Θέλω να τους δώσω ένα φιλάκι. Αργότερα, αγάπη μου, αργότερα. Έλα, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Τι έγινε, έγινε κάτι κακό? Όχι, δεν είναι κακό. Η κυρία Ενρικέτα έπιασε το Ραούλ και εμένα να κρατιόμαστε από τα χέρια στην κουζίνα. Αγάπη μου, γιατί κάνατε κάτι τέτοιο και τι είπε η γιαγιά σου? Απέτησε και από τους δυο μας να μην ξανασυμβεί. Και μετά ιδιαιτέρως μου ζήτησε να μην πλησιάζω το Ραούλ. Αχ, και πόσες φορές δεν σου είπα κι εγώ το ίδιο. Και αυτό ήταν το μόνο που έγινε? Όχι. Όταν έφυγα από την έπαυλη, ο Κλαούντιο με περίμενε. Και με κάλεσε να φάμε ένα παγωτό και με φίλησε στο στόμα. Αχ, επιτέλους και ένα καλό νέο. Μαμά! Μα γλυκιά μου, εμένα μου αρέσει ο γιατρός Κλαούντιο για σένα. Και τι άλλο, πες μου. Και μετά με φέρε εδώ. Και όταν βγήκα από το αμάξι του, εμφανίστηκε ο Ραούλ και μου ζήτησε το λόγο. Και πώς το έμαθε? Μας παρακολούθησε. Τσακωθήκαμε κάτω στο δρόμο και μετά μου ζήτησε συγγνώμη. Μανούλα, δεν θέλει να παντρευτώ κανέναν. Αχ, μαμά, δεν ξέρω πια τι να κάνω με τη ζωή μου. Αγάπη μου, πρέπει να ξεχάσεις το Ραούλ οριστικά και αμετάκλητα. Αγάπη μου, αν αυτός δεν είχε παντρευτεί, θα σου έλεγα να παλέψεις, να παλέψεις γι' αυτόν. Όμως έχει παντρευτεί και αυτό δεν αλλάζει. Μαμά, το ξέρω. Αγάπησε τον Κλαούντιο. Αυτός αγαπάει, σ' αγαπάει αληθινά. Νομίζεις ότι πρέπει να τον παντρευτώ? Αγάπη μου, αυτό μόνο εσύ θα το αποφασίσεις. Σκέψου τα προτερήματά του, το χαρακτήρα του, το πόσο πρόθυμος ήταν πάντα να αγαπήσει τα παιδιά σου και βγάλε τα δικά σου συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Θα έφευγα. Κουράστηκα να χτυπάω το κουδούνι. Πήγα για παγωτό με τη Λουτσία. Α, μάλιστα. Πώς θα πας μαζί της? Προχώρησες καθόλου? Αδερφέ, νομίζω ότι προχώρησα πολύ. Τη φίλησα δύο φορές. Έλα τώρα. Λοιπόν, τα πας πολύ καλά. Καρμέλο, νιώθω ότι η Λουτσία στο τέλος θα ξεχάσει το Ραούλ. Και θα αγαπήσει εμένα. Αν αυτή η κοπέλα είναι η ευτυχία σου, τότε αδερφέ μου, εύχομαι ολόψυχα να σε αγαπήσει. Θα μ' αγαπήσει. Θα μ' αγαπήσει. Κοίτα, παλιά νόμιζα ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα. Αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Η Λουτσία έχει υποφέρει πολύ. Της χρειάζεται στοργή, προστασία, ασφάλεια. Και αυτά μπορώ να της τα δώσω εγώ. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι η Λουτσία θα ξεχάσει τον Ραούλ παρόλο που έχει δύο παιδιά μαζί του? Αν προσπαθήσει, ναι. Αυτός ο άντρας την έχει πληγώσει. Δεν ήξερα πως τη Ροζίτα την παράτησε ο γαμπρός τη μέρα του γάμου της. Ναι, ο Αλβάρο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα κάθαρμα. Ένας απατεώνας, ένας κλέφτης. Κλέφτης, γιατί, έκλεψε κάτι? Όχι κάτι, τα πάντα. Όλα τα πράγματα της Ετελβίνα και επίσης της εισπράξης. Μα για ποιο πράγμα μιλάς? Έκλεψε τα ρούχα και τα εσώρουχα της? Όχι, όχι, όχι. Μόνο τα τιμαλφή. Τα χρυσαφικά της, τα σκουλαρίκια, τα πάντα. Ετελβίνα. Όλα. Μα εκείνη είχε πολύ ακριβά κοσμήματα. Ναι, ναι, τα έκλεψε όλα. Και πώς είναι η Ροζίτα? Α, η Ροζίτα είναι χάλια, είναι συντετριμένη, είναι απαρηγόρητη. Μάλιστα εχθές έκλαψε τόσο πολύ που με τα δάκρυά της θα μπορούσε να ποτίσει όλα τα φυτά του φυτωρίου. Και η Ετελβίνα είναι χάλια, είναι πολύ στενοχωρημένη. Είναι χάλια και πολύ θλιμμένη που κορόιδεψαν την ανιψιά της. Ναι, δεν ήταν και μικρό πράγμα. Λυπάμαι πολύ για αυτήν. Παρόλο που η Ετελβίνα και η Ροζίτα επέμεναν να με διώξουν από το φυτώριο, εγώ λυπάμαι για ό,τι του συνέβη. Τέλος πάντων. Και εσύ, πώς είσαι? Πώς πάνε τα πράγματα? Άσχημα, όπως πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπω κάθε μέρα τη Λουτσία στην έπαυλη. Και χτες η κυρία Ενρικέτα μας έπιασε στην κουζίνα να κρατιόμαστε από το χέρι. Σαν τα Μαντώνα. Όχι, όχι. Φαντάζομαι τι φασαρία θα έπρεπε να έκανε αυτή η γυναίκα, έτσι?
Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ναι, το φαντάζομαι, Ραουλίτο. Και κάθε μέρα που περνάει, αγαπώ πιο πολύ τη Λουτσία. Όμως τώρα η Λουτσία σκέφτεται μόνο να παντρευτεί τον Κλαούντιο. Μαμα μία! Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Ναι, η ίδια η Λουτσία μου το είπε. Εγώ την ακολούθησα όταν πήγε και απαγωτό με εκείνο το γιατρουδάκο και τον είδα να τη φυλάει. Έπρεπε να συγκρατηθώ για να μην του ορμήσω και του σπάσω τα μούτρα. Όχι, κοίτα Ραούλ, ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση... Όχι, 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 κάτσε, δεν τελείωσα, δεν τελείωσα. Όταν τη ζήτησα εξηγήσεις, μου είπε ότι σκέφτεται να το παντρευτεί. Συγγνώμη Ραούλ που σου το λέω, αλλά... Εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να ζητάς εξηγήσεις από τη Λουτσία. Η Λουτσία είναι ελεύθερη. Και είναι γιατί εσύ ο ίδιος την άφησες για να παντρευτείς μια άλλη. Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά τι θέλεις, δεν μπορώ να μη ζηλεύω. Α, Ραουλίτο. Τόσο πολύ αγαπάς τη Λουτσία. Ναι. Με όλη μου την καρδιά. Και όχι μόνο την αγαπώ. Η Λουτσία έχει τόση υπομονή, τόση όρεξη να παλέψει και να υπερπηδήσει τα εμπόδια, που φαντάσου ότι κάθε μέρα πάει στην έπαυλη για να κερδίσει τη φιλία της Κρίσταλ. Αλλά, Ραούλ, αυτό πια παραπάει. Η Λουτσία είναι απίστευτη. Και τι γίνεται, για πες, πώς της φέρεται η Κρίσταλ. Της φωνάζει, την προσβάλλει. Και η Λουτσία επιστρέφει και επιστρέφει κάθε μέρα. Δεν την πτωούν οι προσβολές. Η Λουτσία είναι τόσο ευγενική ψυχή. Σε παρακαλώ πολύ να προσέχεις τα δίδυμα, Λόλα. Πήγαινε στον οφθαλμίατρο και μην ανησυχείς. Θα τα προσέχω εγώ. Εντάξει. Ελάτε, πάμε γιατί θα χάσουμε το ραντεβού με τον γιατρό. Αχ, μακάρι να γίνει το θαύμα που περιμένεις. Και να ξαναβρεις το φως σου, φιλενάδα. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Πάμε. Πάμε. Με την ησυχία σας. Γεια σου. Γεια σου, γλυκιά μου. Ελάτε. Σε ευχαριστώ. Ραούλ, μετά από όλα αυτά, για πες μου, τι θα κάνεις σε περίπτωση που η Λουτσία παντρευτεί τον Ντοτόρε. Εγώ... Νομίζω, Λουίτζι, ότι θα πέθαινα από τον πόνο και την απελπισία. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις? Νιώθω πολύ άσχημα. Δεν προχωράω με την Κρίσταλ. Αρνείται να την πλησιάσω. Δεν θέλει να τη βοηθάω. Η κυρία Ενδρικέτα υποσχέθηκε να της μιλήσει για να την πείσει ότι την αγαπώ ειλικρινά. Αλλά μάλλον δεν κατάφερε τίποτα. Κοίτα, η Κρίσταλ είχε πάντα ένα χαρακτήρα όμοιο με της γιαγιάς. Mm. Πεισματάρικο και σκληρό. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να σε αγαπήσει. Και με συγχωρείς, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το πετύχεις αυτό. Όχι, με τίποτα. Μην το λες αυτό γιατί στεναχωριέμαι. Με συγχωρείς, Λουτσία, αλλά είναι η αλήθεια. Όχι, δεν δέχομαι ότι οι προσπάθειές μου να κερδίσω την εμπιστοσύνη της θα μείνουν άκαρπες. Θα συνεχίσεις τον αγώνα? Φυσικά. Και εκτός από την αγάπη της, θα σπρώξω και το Ραούλ στην αγκαλιά της. Όμως αυτό θα είναι οδυνηρό για σένα. Όχι, Νατάσα, εγώ δεν μετράω. Γιατί δεν έφαγες? Γιατί δεν είχα όρεξη. Γιατί ο Ραούλ πήγε στη δουλειά και δεν ήθελε να μείνει μαζί μου όλη μέρα. Κρίσταλ, δεν μπορεί να κάθεται όλη τη μέρα στο σπίτι. Αχ, βούλωσε το! Εγώ θέλω τον άντρα μου εδώ, στο σπίτι και τέλος. Και αν τώρα είμαι μια άχρηστη, μια δύστυχη παράλυτη, αυτός φταίει μόνο. Ο Ραούλ ευθύνεται για τη δυστυχία μου. Γι' αυτό πρέπει να με φροντίζει, να με προσέχει, να είναι πάντα δίπλα μου. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σηκωθείς από αυτή την καρέκλα. Κρίσταλ, πρέπει να νικήσεις την αρρώστια σου και να γίνεις αυτή που ήσουνα. Όχι. Αν περπατήσω ξανά, ο Ραούλ θα με εγκαταλείψει, είμαι σίγουρη. Α, προτιμάς να είσαι σε αυτή την καρέκλα για πάντα, προκειμένου να μη σε εγκαταλείψει ο άντρας σου? Ναι. Δεν με νοιάζει καθόλου να είμαι σε αυτή την καρέκλα. Αν έτσι κρατήσω τον Ραούλ και δεν τον αφήσω να φύγει μαζί σου. Πώς μπορείς να είσαι τόσο μοχθηρή με τον εαυτό σου? Κρίσταλ, βλάπτεις τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι δικό σου θέμα. Και δεν θέλω να μιλάω άλλο μαζί σου. Δίνε του. Φύγε.
παραμένει να είσαι βρωμιάρα. Καλημέρα, Λουσία. Ο Λιονέλ πρέπει να καταστρέψει τη ζωή της παρακατιανής της Λουτσία. Εμπρός. Είστε η κυρία Κρίσταλ Ερνάντες. Ναι, ποιος είναι? Είμαι ο γιατρός Βιγιαφουέρτε. Που σας διέγνωσε την παράλυση. Γιατί μου τηλεφωνείτε? Για να μάθω για την υγεία σας. Πείτε μου, προσποιείστε ακόμα την παράλυτη? Ασφαλώς. Α, τότε πρέπει να μιλήσουμε. Σχετικά με τι? Σχετικά με μια νέα πληρωμή. Σας έδωσα όσα μου ζητήσατε, δεν θα σας δώσω άλλα. Αν δεν μου δώσετε ένα παρόμοιο ποσό με αυτό που μου δώσατε για να πω ότι είσαστε παράλυτοι, θα φανερώσω στον άντρα σας ότι μπορείτε να περπατήσετε. Λουτσία! Λουτσία, στάσου! Άσε στάσου. Με! Περίμενε. Έλα στο δωμάτιό μου να μιλήσουμε. Δεν πρόκειται να έρθω στο δωμάτιό σου. Αν έρθεις μαζί μου θα το απολαύσεις πολύ. Θα μάθεις τι είναι πραγματικός άντρας, μωρό μου. Άφησέ με! Άσε με! Σταμάτα! Θα έρθεις μαζί μου, θέλεις δεν θέλεις. Άφησέ με, σε παρακαλώ! Άσε με! Αου! Δεν μπορείτε να με εκβιάζετε. Αυτό είναι ανήθικο. Όμως ήταν επίσης ανήθικο το ότι πουλήθηκα σε εσάς. Ήταν επίσης ανήθικο που είπα ψέματα. Ότι είστε παράλυτοι όταν στην πραγματικότητα μπορείτε να περπατήσετε. Και ήταν επίσης ανήθικο που κοροϊδέψατε τον άντρα σας και την οικογένειά σας. Γι' αυτό δεν είμαστε οι κατάλληλοι για να μιλάμε για ηθική, κυρία Ερνάντες. Στο θέμα, γιατρέ, στο θέμα. Τι θέλετε? Σας το είπα. Το ίδιο ποσό με αυτό που μου δώσατε. Τώρα θα μου το δώσετε για να συνεχίσετε αυτό το ψέμα. Όχι, όχι! Ή με πληρώνετε ή μιλάω. Είναι πολύ απλό, κυρία μου. Εντάξει, εντάξει. Ας βρεθούμε το βράδυ για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Πολύ καλά. Πείτε μου πού. Ναι, ξέρω που είναι αυτό το μπαρ. Ναι, είναι ένα μέρος αρκετά απομονωμένο. Και σίγουρα εκεί μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να υπάρχουν μάρτυρες. Θα σας περιμένω στις 7, κυρία μου. Αυτός ο καταραμένος ο γιατρός με κρατάει στο χέρι. Το σκουλίκι θέλει να με εκβιάσει. Λεωνέλ! Λεωνέλ! Ω Θεέ μου! Λεωνέλ! Είσαι καλά? Λεωνέλ, σύνελθε, σε παρακαλώ. Λεωνέλ, μη με τρομάζεις, σύνελθε. Αχ, Θεέ μου, Λεωνέλ. Λεωνέλ, σε παρακαλώ, σύνελθε. Αχ, Λόλα, ο οφθαλμίατρος μου έδωσε πολλές ελπίδες. Αχ, αυτό είναι υπέροχο νέο, φιλενάδα. Καιρός ήταν να συμβεί και κάτι καλό. Όμως, πες μου, τι σου είπε ακριβώς? Λοιπόν, ότι το είδημα στο οπτικό νεύρο άρχισε να υποχωρεί και όταν θα εξαφανιστεί, εγώ θα αρχίσω να βλέπω και πάλι. Βέβαια, στην αρχή θολά, μετά λίγο καλύτερα, αλλά τελικά θα ξαναδώ όπως και πριν. Τι δόξα σοι ο Θεός! Ναι, θεία, έτσι θα γίνει. Κι εγώ χαίρομαι πολύ για σένα. Το ξέρω, καρδιά μου, το ξέρω. Α, ανοίγω εγώ και θα πάω και στο δωμάτιο να δω αν ο Ραφαέλ ή ο Ρουδένσιο. Σε ευχαριστώ. Θέλουν κάτι. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου, που ήρθες μαζί μου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Σε παρακαλώ. Πάντα στις διαταγές σου. Σ' αγαπώ. Γεια. Είναι εδώ η Έλενα? Ναι, παίρνα. Καλησπέρα, κυρία Έλενα. Δεν θέλω να σας ενοχλήσω. Όχι, όχι, παιδί μου, δεν ενοχλείς. Τόσο η Λόλα όσο κι εγώ λυπούμαστε για ό,τι έγινε. Ο Λουίτζι μας είπε ότι ο γαμπρός σε παράτησε. Ναι. Ο άντρας των ονείρων μου με γέλασε. Αποδείχθηκε ότι ήταν κλέφτης. Όμως στενοχωριέμαι να μιλάω γι' αυτό. Σε καταλαβαίνουμε, κοπέλα μου. Θα ήθελα να μιλήσω στη Λουτσία.
Ήρθα για να τη ζητήσω συγγνώμη για όλο το κακό που της έκανα, χωρίς λόγο. Σε παρακαλώ, σύνελθε, Λεωνέλ. Λεωνέλ, σε παρακαλώ, σύνελθε. Σύνελθε. Καταραμένη. Καταραμένη, λεωφοριατζού. Θέλεις να με σκοτώσεις ρίχνοντας με από τις κάρτες. Δεν είναι αλήθεια. Οι δυο μας παλεύαμε και εσύ έπεσες. Σου ορκίζομαι ότι αυτό θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά. Αφήσε με, Λεωνέλ. Τι θέλει πάλι αυτή η τρελή. Λεωνέλ! Έρχομαι! Τι τρέχει! Γιατί φωνάζεις έτσι? Εκείνος ο ηλίθιος με εκβιάζει! Με κρατάει στο χέρι και τώρα με εκβιάζει! Για ποιον μου μιλάς που να πάρει? Για τον γιατρο Δάκο! Του άνοιξε η όρεξη και θέλει κι άλλα λεφτά τώρα! Μιλάς για τον γιατρό που είπε ψέματα για την παράλυσή σου? Φυσικά και μιλάω για αυτό το βλάκα τον απατεώνα. Για ποιον άλλο γιατρό θα μπορούσα να μιλάω? Εντάξει, εντάξει, σταμάτα, σταμάτα. Αν έχεις τα νεύρα σου δεν θα τα ξεσπάσεις επάνω μου. Λεωνέλ, μη φεύγεις. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς που σου μίλησα έτσι, αλλά είμαι κι εγώ πολύ ταραγμένη. Αυτό το σκουλίκι θέλει να του δώσω και πάλι το ίδιο ποσό που του έδωσες για να μην αποκαλύψει ότι είναι ψέματα πως είμαι ανάπηρη. Θεέ μου, πρέπει να προσέχω τον Λεωνέλ. Αυτός ο άντρας είναι επικίνδυνος. Κοίτα να δεις το γιατρουδάκι. Μας εκβιάζει και από πάνω. Τι να περιμένει κανείς από κάποιον που πουλιέται. Και η αλήθεια είναι πως τον πλήρωσες πολύ καλά. Με κρατάς στο χέρι. Και αν αρνηθώ να πληρώσω θα μιλήσει. Και αν μιλήσει θα τελειώσει το θέατρο που παίζω στο Ραούλ και αυτός θα πάει να βρει τρέχοντας τη Λουτσία. Και αν τον πληρώσω, θα με βλέπει σαν το προσωπικό του χρυσορυχείο και τότε θα μπορεί να με εκβιάζει για όσο καιρό θέλει. Ηρέμησε, ηρέμησε. Μην απελπίζεσαι. Μα πώς μπορώ να ηρεμήσω, μου λες! Όταν είμαι... όταν είμαστε έρμεα στα χέρια ενός ασυνείδητου γιατρού. Α, τι εννοείς, είμαστε? Ναι, είμαστε. Γιατί αν με κατηγορήσει αυτός, θα πάρει και σένα η μπάλα και τότε θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Λοιπόν, πρέπει να φερθούμε έξυπνα. Αυτό το κάθαρμα θέλει να συναντηθούμε απόψε στις 7. Πήγαινε. Πήγαινε και μίλησε του. Εγώ θα μείνω εδώ και θα προσπαθήσω να μην αντιληφθούν ότι έφυγες. Καθυστέρησε το γιατρό. Πες του ότι θα χρειαστείς λίγες μέρες για να βρεις αυτό το ποσό. Έτσι θα κερδίσουμε λίγο χρόνο προκειμένου να σκεφτούμε πώς θα τον ξεφορτωθούμε. Κι εγώ υποφέρω, Λουτσία. Υποφέρω γιατί δεν περνάει μια μέρα που να μην μετανιώνω για τα λάθη που έκανα και με απομάκρυναν από σένα. Όχι, άφησέ με. Πρέπει να φύγω. Όχι. Δεν θα φύγεις πριν σου δώσω ένα φιλί. Δεν πρέπει να θυμάμαι τα φιλιά του. Δεν πρέπει να το κάνω. Τρομερό. Α, κούκλα μου, γιατί κάθεσαι εδώ μόνη? Αχ, κάνει τόση ζέστη. Θα ετοιμάσω μια κανάτα χυμό πορτοκάλι και για τις δυο μας. Όμως δεν νομίζω ότι με ακούς. Τι έχεις, Λουτσία, αγάπη μου, γιατί έχεις τόσο ανησυχό ύφος? Φοβάμαι, Μπαλμπίνα. Φοβάμαι ότι δεν θα ξεχάσω το Ραούλ. Ότι δεν θα μπορέσω να βγάλω από την καρδιά μου την αγάπη που νιώθω για εκείνο. Λεωνέλ, πρέπει να καταφέρω πάση θυσία να εμποδίσω αυτόν τον εκβιαστή να πει την αλήθεια στο Ραούλ. Ηρέμησε. Ηρέμησε και όλα θα τακτοποιηθούν. Και εσύ, πότε σκοπεύεις να κάνεις κακό στη Λουτσία? Πριν λίγο είχα βάλει μπρος την πραγματοποίηση του σχεδίου σου, αλλά...
Το βρωμοθήλικο μου ξέφυγε. Λεωνέλ, σε παρακαλώ, ελπίζω να μην είσαι τόσο άχρηστος όσο Χουάν Κουχίλο. Μη με συγκρίνεις και μη με κατσαδιάζεις, εντάξει. Αυτή η δαιμονισμένη παραλίγο να με σκοτώσει. Εξαιτίας της κουτρουβαλιάστηκα στη σκάλα όπως η Γκρατσιέλα. Αυτή η ηλίθια ξέρει να αμήνεται καλά. Ηρέμησε, Ροζίτα. Η θλίψη που νιώθεις δεν θα κρατήσει μια ζωή, παιδί μου. Είναι πολύ οδυνηρό να ανακαλύπτεις ότι ο άντρας που αγαπάς γελούσε εις βάρος σου. Το ίδιο συνέβη και στην κόρη μου. Γι' αυτό είμαι εδώ, Έλενα. Εσείς ξέρετε πόσο κακιά και άδικη ήμουνα μαζί της. Εγώ χάρηκα όταν ο Ραούλ την παράτησε για να παντρευτεί μια πλούσια. Γι' αυτό είμαι εδώ τώρα, να πω συγγνώμη. Τώρα καταλαβαίνω τον απέραντο πόνο που νιώθεις όταν σου κάνουνε κάτι τέτοιο. Πρέπει να φανείς δυνατή, αγάπη μου. Πρέπει να ξεπεράσεις τον πόνο, ναι. Πείτε στη Λουτσία ότι θα ξανάρθω άλλη μέρα να της μιλήσω. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι, παιδί μου. Την καημένη. Δεν είναι ούτε η σκιά εκείνης της χαρούμενης και γελαστής κοπέλας που ήταν. Μοιάζει με μαραμένο λουλούδι. Εμπρός. Κλαούντιο. Γεια σου, Νωρά. Καμιά βελτίωση? Δυστυχώς καμία. Η κατάσταση του ασθενούς είναι κρίσιμη. Δεν το πιστεύω. Και ο ίδιος ασθενής το ξέρει και γι' αυτό μου ζήτησε να σου τηλεφωνήσω. Να μου τηλεφωνήσεις? Γιατί? Σήμερα. Οπωσδήποτε. Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει, Νώρα. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ξέρω τι να κάνω για να βοηθήσω την κόρη μου. Τόσες φορές της είπα να φύγει από εκείνο το σπίτι, αλλά δεν ακούει. Κοίτα, κατά βάθος την καταλαβαίνω. Παρόλο που η Κρίσταλ της φέρεται άσχημα και η γιαγιά της το κάνει μόνο από συμφέρον. Η Λουτσία ελπίζει ότι θα μπορέσει να κερδίσει την καινούργια της οικογένεια. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Η μητέρα μου είναι ανελέητη και από ό,τι φαίνεται η Κρίσταλ είναι πιστό αντίγραφό της. Ανοίγω εγώ. Α, καλώς το γιατρό, περάστε. Καλησπέρα, κυρία Λόλα. Γεια σου, γιατρέ. Καλησπέρα, Έλενα. Έλενα, αν σου ζητούσα να πάμε σε κάποιο μέρος τώρα, θα ερχόσουν μαζί μου. Σε κάποιο μέρος? Σε ποιο μέρος? Σε παρακαλώ, μη με ρωτάς. Σε οικετεύω. Απλώς εμπιστέψουμε. Ναι, μόνο που δεν έχω σε ποιον αφήσω τα δίδυμα. Όχι. Μην ανησυχείς, γι' αυτά θα τα προσέχω εγώ. Ευχαριστώ, κυρία Λόλα. Καλά, εντάξει. Λόλα, σε παρακαλώ, φέρε μου την τσάντα. Όχι, όχι, δεν πειράζει, δεν χρειάζεσαι τσάντα. Σε παρακαλώ, πάμε, μην χάνουμε χρόνο. Καλά, εντάξει. Ωραία. Γεια σου, Λόλα. Γεια σας, κυρία Λόλα. Γεια σας. Πάμε, Έλενα. Πολύ μυστηριώδης ήταν ο γιατρός. Αχ, Λουτσία. Όσο και να το σκέφτομαι, το μόνο που μπορώ να σε συμβουλέψω για να ξεχάσεις το Ραούλ είναι να φύγεις από εδώ, αγάπη μου. Για να μην τον βλέπεις. Δεν μπορώ να φύγω, Μπαλμπίνα. Έβαλα σκοπό να κερδίσω την αγάπη της Κρίσταλ. Και δεν θα σταματήσω μέχρι να τα καταφέρω. Ακόμα και αν στο μεταξύ καταστρέψεις μόνη σου την καρδιά σου. Ακόμα και έτσι. Αχ, κορίτσι μου, τι σταυρό κουβαλάς. Η ίδια σου η οικογένεια σου τα πήρε όλα. Όταν η γιαγιά σου σου έκλεψε τα πάντα από τον πατέρα σου, τα έκλεψε και από σένα. Εσύ την ξέρεις την ιστορία? Μπαλμπίνα, πες μου την αλήθεια. Ξέρεις τι έγινε με τον μπαμπά μου και τη γιαγιά? Ναι, Λουτσία. Τότε πες μου ό,τι ξέρεις, σε παρακαλώ. Πες μου τα, ναι. Κοίτα, παιδί μου, είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν η γιαγιά σου έκλεψε τον πατέρα σου. Τα χρυσοχοΐα του, την περιουσία του. Ακόμα και την έπαυλη. Άρα ο μπαμπάς μου έλεγε την αλήθεια. Ναι, αγάπη μου. Όλα όσα έχει η κυρία Ενρικέτα είναι δικά του. Και επομένως, δικά σου. Δικά μου? Ναι, Λουτσία. Η κυρία Ενρικέτα ξέρει ότι είσαι ιδιοκτήτρια των πάντων, αλλά δεν σου το αναγνωρίζει.
Σ' έχει σε αυτό το σπίτι να ανέχεσαι προσβολές και ταπεινώσεις από την Κρίσταλ. Σ' έχει σαν να ήσουν υπηρέτρια. Και από πάνω, η ξαδέλφη σου έκλεψε τον άντρα. Αχ, Θεέ μου, μακάρι να μη φοβόμουν. Μακάρι να άνοιγα το χρηματοκιβώτιο και να μπορούσα να έκλεβα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι όλα ανήκουν στον πατέρα σου. Αχ, Λουτσία, μακάρι να μπορούσα. Πού ακριβώς πηγαίνουμε? Μην ανησυχείς, Έλενα. Εμπιστέψουμε. Χαίρομαι που ούτε ο Λεωνέλ ούτε η Μπετάνια είναι εδώ. Έτσι μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Εμείς οι δύο δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Κοίτα, Κρίσταλ, πρέπει να παραδεχτείς ότι ήμουν πολύ υπομονετική. Στις εκδηλώσεις αγάπης μου απάντησες με φωνές, προσβολές, ταπεινώσεις. Εκμεταλλεύεσαι την κατάστασή σου για να χειραγωγείς τον Ραούλ και δεν είναι σωστό. Τον εκβιάζεις ψυχολογικά. Αυτό δεν σε αφορά εσένα. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής, Κρίσταλ. Απαρνήθηκα τον Ραούλ για να τον πάρεις εσύ. Για να είσαι μαζί του, στο πλευρό του, παρά την κατάστασή σου. Αλλά η συμπεριφορά σου σε κάνει δυστυχισμένη. Και κάνει και εκείνον. Ή θα αλλάξεις και θα κάνεις μια προσπάθεια να συνέλθεις και να περπατήσεις ξανά. Ή λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά σου, εγώ θα πάψω να σε βοηθάω και... Και τι! Και θα παλέψω για να πάρω πίσω το Ραούλ. Αν αυτά τα έγγραφα έπεφτα στα χέρια του Βαλτεράμα, θα μπορούσε να με ξεσκεπάσει. Να με στείλει φυλακή και να πάρει πίσω όλα όσα κάποτε του έκλεψα. Αυτά τα έγγραφα είναι τα τρόπαιά μου. Αχ, γι' αυτό μου αρέσει να τα κοιτάζω και να τα κρατάω στα χέρια μου. Με κάνουν να νιώθω δυνατή και έξυπνη. Κυρία Ενρικέτα, πρέπει να σας μιλήσω. Πρέπει να μάθεις να χτυπάς την πόρτα πριν μπεις. Συγγνώμη. Τι κοιτάς έτσι επίμονα? Εγώ τίποτα. Τι κοιτάς έτσι επίμονα? Τι είναι αυτό που βλέπεις? Μη τα αγγίζεις. Μη τολμήσεις να αγγίξεις αυτά τα έγγραφα. Μαρία Έλενα. Μαρία Έλενα, έλα εδώ. Ακούω. Φέρε μου μια παγωμένη μπύρα από το ψυγείο. Όχι. Καλύτερα να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Δεν θέλω να πιω καφεδάκι, Μαρία Έλενα. Θέλω να πιω μπύρα. Ωραία. Αν δεν θες να μου τη φέρεις, θα την πάρω μόνος. Περίμενε, Ραφαέλ. Θέλω να σου πω ένα καλό νέο για την ονά σου. Φαίνεται πως σύντομα θα μπορέσει να ξαναδεί. Αλήθεια? Ναι, αγάπη μου. Ο οφθαλμίατρος είπε ότι το είδημα του οπτικού νεύρου υποχωρεί. Και όταν αυτό εξαφανιστεί εντελώς, θα μπορέσει να ξαναδεί. Αυτό είναι όντως καλό νέο. Ναι, αγάπη μου. Εγώ θέλω πάρα πολύ να γίνει καλά. Όπως θέλω επίσης να γίνεις κι εσύ εκείνος ο νεαρός που ήσουν παλιά. Εκείνος ο γελαστός νεαρός που ερωτεύτηκα. Εκείνος ο Ραφαέλ που έκανε τα πάντα για να βγάλει το ψωμί του, αγάπη μου. Ραφαέλ, τι λάθος κάναμε, αγάπη μου. Πού πήραμε λάθος δρόμο, Ραφαέλ? Πότε ακριβώς η σχέση μας έπαψε να λειτουργεί, αγάπη μου? Εγώ... θέλω απλά μια μπύρα. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Ήθελα μόνο να σας βοηθήσω. Δεν χρειάζεται να με βοηθήσεις. Δεν είμαι καμιά άχρηστη. Δεν είμαι. Λοιπόν, για πες. Γιατί μπήκες χωρίς να χτυπήσεις? Λοιπόν, ήρθα να σας πω ότι θα αλλάξω τακτική με την Κρίσταλ. Θα την κάνω να αντιδράσει. Της είπα ότι αν δεν προσπαθήσει να γίνει καλά, θα της πάρω το Ραούλ. Και όντως σκέφτεσαι να το κάνεις?
Μου ορκίστηκες ότι... Όχι. Απλώς της το είπα αυτό για να κεντρήσω τον εγωισμό της. Για να πάψει να είναι απαθής. Κοιτάξτε, η Κρίσταλ πρέπει να ξαναγίνει αυτή που ήταν. Όσο βλέπει ότι περνάει το δικό της και όλοι της δείχνουμε ίκτο, δεν θα κάνει τίποτα για να σηκωθεί από την καρέκλα. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί μαζί της. Αυτό που θέλω πάρα πολύ είναι να γίνει καλά η Κρίσταλ. Αν νομίζεις ότι με αυτή την απειλή θα καταφέρεις κάτι, κάντο, κάντο! Όμως μη διανοηθείς να της πάρεις τον άντρα. Μη με απειλείτε, δεν χρειάζεται. Σας υποσχέθηκα κάτι και θα το τηρήσω. Με συγχωρείτε. Αλαζονική σαν τον πατέρα της. Δεν μπορεί να κρύψει την καταγωγή της. Κλαουντιό, αν δεν θέλεις να μου πεις που πάμε, εντάξει. Αλλά αργούμε, οδηγείς εδώ και μια ώρα. Έλενα, θέλουμε μια ώρα πάνω κάτω. Αλλά μην ανησυχείς, θα είμαστε εκεί πριν πέσει το σκοτάδι. Γεια σου, Λουτσία. Πώς ήταν σήμερα η Κρίσταλ? Καλά. Καταραμένη η Λουτσία. Με απείλησε ότι θα μου πάρει το Ραούλ. Να μην τολμήσει. Να μην τολμήσει, γιατί θα τη σκοτώσω όπως σκότωσα και τους άλλους. Με πληγώνει που με αποφεύγεις. Σε παρακαλώ, έλα να μιλήσουμε έστω για λίγα λεπτά. Όχι, Ραούλ. Εσύ και εγώ δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Δεν έχουμε θέμα συζήτησης. Τα παιδιά μας θα είναι πάντα ένα σημαντικό θέμα και για τους δυο μας. Αχ, Ραούλ. Πονάω πολύ που δεν σε έχω. Βασανίζομαι όταν σκέφτομαι ότι σκοπεύεις να παντρευτείς αυτό το γιατρό, το Κλαούντιο. Κατάλαβε το. Οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει. Και δεν είσαι ο μόνος που υποφέρει. Κι εγώ υποφέρω. Αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί. Και πώς να είμαι δυνατός και να πάψω να θέλω να φιλήσω τα χείλη σου? Είναι κάτι που κι εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να ελέγξω. Για το Θεό, μπορεί να μας δει κανείς. Ας μας δουν. Μέχρι πότε θα βασανίζομαι αγνοώντας τις επιθυμίες μου? Αρνούμε ότι οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει, Λουτσία. Ο δρόμος μου είσαι εσύ, Λουτσία. Λουτσία, σε τρόμαξε κάτι ή είναι απλώς η ιδέα μου? Όχι, όχι, τι να με τρόμαξε, όχι. Απλώς πρέπει να φύγω, γιατί θα χάσω το λεωφορείο και θα αρχίσει να νυχτώνει. Θα σε πάει ο Λεωνέλ? Όχι, δεν χρειάζεται. Συγγνώμη. Ραούλ, ήσουν με τη Λουτσία και μη τολμήσεις να μου το αρνηθείς. Δεν σας αφορά. Απέχουμε πολύ. Έλενα, σε ένα τεταρτάκι θα είμαστε εκεί. Ομολογώ ότι μου έχεις εξάψει την περιέργεια με αυτό το ταξίδι, γιατρέ. Όταν φτάσουμε θα καταλάβεις γιατί δεν σου είπα τίποτα. Αχ, παιδί μου, τα δίδυμά σου είναι τα πιο φρόνιμα μωρά του κόσμου. Δεν σε κουράζουν καθόλου. Σε ευχαριστώ που τα προσέχεις, Λόλα. Όμως, για πες μου, δεν ξέρεις που πήγε ο Κλαούντιο τη μαμά μου? Όχι, όχι, Λουτσία, όχι. Την πήρε με πολύ μυστηριώδη τρόπο. Μέχρι που σκέφτηκα ότι ίσως την πήγε στο νοσοκομείο για να της κάνουν καινούργιες εξετάσεις. Α, μπορεί. Α, ανοίγω εγώ, αγάπη μου. Μακάρι. Α, καλησπέρα, κύριε Αλφρέδο. Τι κάνουμε? Πώς είστε? Λουτσία, πάω στο σπίτι να βοηθήσω τη Μαριαλένα με το δείπνο. Okay. Γεια σας. Σε ευχαριστώ, Λόλα. Περάστε, κύριε Αλφρέδο. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Πώς αισθάνεσαι? Καλά, ευχαριστώ. Η μαμά σου είναι εδώ?
Βγήκε με τον κύριο Κλαούντιο. Μάλλον πήγαν στο νοσοκομείο. Α, μάλιστα. Τότε λοιπόν, θα έχω χρόνο για να κουβεντιάσω μαζί σου. Μπορούμε να καθίσουμε? Ναι, βέβαια. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άκου. Θα ήθελα να μιλήσω για τον ανιψιό μου, τον Ραούλ, και για σένα. Ξέρω ότι, εσύ υποφέρεις και αυτός επίσης. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω για τον ανιψιό σας. Και ειδικά για την αγάπη μου για αυτόν. Η αγάπη μας είναι κάτι ανέφικτο. Ανέφικτο? Ανέφικτο γιατί? Ανέφικτο επειδή εκείνος είναι δεμένος με μια γυναίκα που δεν την αγαπάει. Ο Ραούλ είναι ευτυχισμένος μόνο μαζί σου. Και ξέρω ότι και εσύ τον αγαπάς. Ναι, κύριε Αλφρέδο, τον αγαπώ με όλο μου το είναι. Αλλά σε τι με ωφελεί αυτό? Τι αξίζει αφού δεν μπορούμε να είμαστε μαζί? Καλησπέρα, κυρία Ερνάντες. Μια κυρία δεν την κάνω να περιμένει. Νόμιζα πως αφού θα ερχόσασταν με την αναπηρική καρέκλα θα αργούσατε λίγο. Κακόγουστο το αστείο σας, γιατρέ. Βλέπω ότι εσείς δεν έχετε αίσθηση του χιούμορ. Θα είμαι πολύ ξεκάθαρη. Δεν σκοπεύω να σας επιτρέψω να με εκβιάσετε. Το βρίσκω σωστό. Το βρίσκω λογικό. Ξέρετε, ο εκβιασμός είναι κάτι άσχημο. Θα πρέπει να είναι πολύ δυσάρεστο για το θύμα. Γι' αυτό καταλαβαίνω που εσείς δεν θέλετε να πέσετε θύμα εκβιασμού. Γι' αυτό λοιπόν σας συμβουλεύω να πάτε στον αντρούλη σας και να του πείτε την αλήθεια. Μην είστε κυνικός και μην παίζετε μαζί μου. Εσείς μου κάνατε μια χάρη. Εγώ την πλήρωσα και τέλος. Τελείωσε. Δεν σκοπεύω να σας δώσω δεκάρι. Όχι. Μισό λεπτό. Δεν θα αποφασίσετε εσείς πότε θα τελειώσει ο εκβιασμός μου. Σε αυτό το παιχνίδι τους κανόνες τους βάζω εγώ. Μπορώ να σας στείλω στη φυλακή. Κάντε το. Πράγματι. Αν με καταγγείλετε θα πάω φυλακή. Αλλά μην ξεχνάτε όμως ότι εσείς θα χάσετε και τον άντρα σας και την υπόλοιψή σας. Γιατί στη δίκη εγώ θα πω ότι εσείς με πληρώσατε για να πω ψέματα και να εξαπατήσω τους δικούς σας. Ελάτε, κυρία. Μην κάνετε τη δύσκολη. Δεν σας κοστίζει τίποτα να μου δώσετε μια επιταγή. Με το ίδιο ποσό που μου δώσατε την προηγούμενη φορά. Εσείς με πληρώνετε και εγώ εξαφανίζομαι. Και όλα μια χαρά. Και για πόσο καιρό θα εξαφανιστείτε αυτή τη φορά? Δεν ξέρω. Πότε θα μου τηλεφωνήσετε ξανά για να με εκβιάσετε? Δεν ξέρω. Αλλά ξέρετε, νομίζω πως όταν μου τελειώσουν τα λεφτά. Και νομίζω πως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Γιατί σκέφτομαι να αγοράσω ένα σπιτάκι δίπλα στη θάλασσα. Της γυναίκας μου πάντα της άρεσε ένα σπίτι στη θάλασσα. Και στις γυναίκες πρέπει να κάνουμε τα χατήρια, δεν νομίζετε? Καταραμένε. Ξέρετε, νομίζω ότι δεν θα σας στοιχήσει ακριβά. Θα ψάξω να βρω ένα μικρό και φτηνό. Όχι ακριβό. Εγώ νομίζω πως με 7 ή 8 επιταγές ομοίες με αυτή που μου δώσατε θα μπορέσω να αγοράσω στη γυναικούλα μου το σπίτι που πραγματικά ονειρευότανε. Καλώς. Βλέπω πως με κρατάτε στο χέρι. Η μόνη δυνατή λύση είναι να σας πληρώσω για να σας ξεφορτωθώ. Πάντα μου άρεσαν οι έξυπνες γυναίκες. Θα βρεθούμε αύριο εδώ, την ίδια ώρα, να σας τα δώσω. Χωρίς κόλπα, κυρία μου. Χωρίς κόλπα. Σας είπα ότι μου αρέσουν οι έξυπνες γυναίκες. Όμως όχι πολύ έξυπνες. Γι' αυτό μην τολμήσετε να με γελάσετε. Θα σας περιμένω αύριο στις 7 ακριβώς. Και μην ξεχάσετε να φέρετε την επιταγή. Ωραία. Φτάσαμε. Πού βρισκόμαστε? Πού? Έλα μαζί μου, Έλενα. Σε ένα λεπτό θα μάθεις τα πάντα.
Ώστε λοιπόν ο γιατρός θέλει να του αγοράσει ένα σπίτι στη θάλασσα για την αγαπημένη του γυναικούλα. Ωραία. Είναι ένας ελεϊνός, ένας τυποτένιος. Δεν ξέρει ποια είναι η Κρίσταλ Κομπαρούμπια, ούτε για το τι είναι ικανή. Σκοπεύεις να τον πληρώσεις. Τώρα πάμε στο σπίτι της Λουτσία. Τι πράγμα? Στο σπίτι της Λουτσία? Όχι, για μια στιγμή, εξήγησέ μου γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αρχικά το σχέδιο ήταν να παραμείνω στο σπίτι για να μην αντιληφθεί κανείς ότι έχεις φύγει. Μετά μου είπες να σε συνοδεύσω στο ραντεβού με τον γιατρό και να παραμείνω έξω από το μπαρ. Και τώρα σε πάω στο σπίτι της Λουτσία, αντί να γυρίσεις σπίτι σου για να μην καταλάβει κανείς ότι βγήκες έξω. Δεν καταλαβαίνω το παιχνίδι σου. Λεωνέλ, ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Ησυχαμένη η Λουτσία με απείλησε το απόγευμα να μου πάρει το Ραούλ. Και αν όντως θελήσει να το κάνει, θα το πετύχει. Γι' αυτό ήρθε πια η ώρα να ακούσω τη γιαγιά μου. Ήρθε πια η ώρα να προσποιηθώ τη φίλη στην αγαπημένη μου ξαδερφούλα. Πρέπει να βρούμε ένα μέρος για να αλλάξω ρούχα. Δεν ξέρω, ίσως στις τουαλέτες ενός ρεστοράν. Και εσύ θα με πας σηκωτή στο σπίτι της Λουτσία. Ωραία, εντάξει, καταλαβαίνω αυτά που λες, αλλά σκέφτηκες τι θα συμβεί αν αντιληφθεί κανείς ότι... ότι δεν είσαι στο σπίτι. Κρίσταλ, μπορώ να περάσω? Κρίσταλ! Δεν με νοιάζει αν το αντιληφθούν. Ναι, αλλά... Μετά θα πούμε σε όλους ότι εσύ με πήγες να επισκεφτώ τη Λουτσία γιατί εγώ σου το ζήτησα, εντάξει? Εντάξει, εντάξει, με έπεισες. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτώ ότι το σχέδιο είναι καλό. Τώρα θα ζητήσω από τη Λουτσία συγγνώμη για όλο το κακό που της έχω κάνει. Ώστε επιτέλους κατάλαβες ότι σε συμφέρει να έχεις φίλη αυτή την πιτσιρίκα. Θα δεις πως έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να τη χειραγωγήσεις. Αυτή η χαμένη μου είπε ότι θέλει να μου πάρει το Ραούλ. Και εγώ αυτό θα το εμποδίσω πάση θυσία. Ο Ραούλ είναι δικός μου, μόνο δικός μου και καμιάς άλλης. Θα δειπνίσουμε τώρα αμέσως, Μπαλμπίνα. Μάλιστα, κυρία. Πες στην Πετάνια να πεις το Ραούλ να κατεβάσει την Κρίσταλ. Μάλιστα. Τι συμβαίνει, Ραούλ? Η Κρίσταλ δεν είναι πάνω. Πώς? Πάνω στην ώρα ήρθατε, δεσποινής μου. Φέρε μου κι άλλο μπουκάλι. Κοίτα, αυτό τελείωσε. Φέρε μου ένα άλλο. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει άλλο. Κοίτα πόσες μπύρες έχεις πιει. Και γιατί κάθεσαι στο σκοτάδι, Ραφαέλ? Κάει και η λάμπα. Φέρε μου άλλη μια μπύρα, Μαρία Ελένα, σε παρακαλώ. Όχι, Ραφαέλ. Αγάπη μου, πρέπει να σηκωθείς από το κρεβάτι και να κάνεις μπάνιο με κρύο νερό για να ξελαμπικάρει το μυαλό σου. Εγώ στο μεταξύ θα ζητήσω από την κυρία Λόλα να μου δώσει μια λάμπα για να αλλάξεις αυτή που κάηκε. Όχι, 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 όχι. Έλα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Αν θέλεις να την αλλάξεις, άλλαξε την εσύ. Εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Όχι, αυτό παραπάει. Είσαι τόσο ανίκανος που δεν μπορείς καν να αλλάξεις μια απλή λάμπα. Όχι. 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 Πώς κατάντησες έτσι, Ραφαέλ? Πώς κατάντησες έτσι? Σύνελθε, σύνελθε, Ραφαέλ. Δεν μπορείς να συνεχίσεις έτσι, Ραφαέλ. Μα τι έχεις πάθει? Τι έχεις πάθει? Το έχεις χάσει τελείως. Με έσπρωξες. Με έσπρωξες χωρίς... χωρίς να σε νοιάζει ότι θα μπορούσα... ότι θα μπορούσα να πέσω και να χάσω το μωρό σου. Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Θα έπρεπε να σε νοιάζει. Γιατί άκουσε με καλά, Ραφαέλ. Αυτό. Αυτό το παιδί που περιμένω είναι δικό σου. Και πρέπει να σε νοιάζει. Πες μου. Σε παρακαλώ, πες μου τώρα. Πού πήγε? Πού πήγε όλη η αγάπη που έλεγες ότι ένιωθες για μένα? Πού είναι εκείνος ο υπέροχος πρίγκιπας για τον οποίο εγώ τα άφησα όλα? Άφησα την οικογένειά μου. Άφησα τον άντρα μου. Δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Λεωνέλ.
Εκείνος με χτύπαγε και εσύ με έσπρωξες. Και είμαι σίγουρη ότι από στιγμή σε στιγμή θα με χτυπήσει και εσύ. Όχι! Βουλωστό! Όχι! Δεν το βουλώνω! Δεν το βουλώνω! Με απογοήτευσες, Ραφαέλ. Είσαι ένα κτίνος! Με έσπρωξες! Με έσπρωξες χωρίς να σε νοιάζει το παιδί σου! Είσαι τόσο ρεμάλι, όσο και ο Λεωνέλ! Μην τολμάς να με συγκρίνεις μαζί του! Μην τολμάς! Ναι, σε συγκρίνω! Βούλωστο! Εσύ βούλωστο! Και ναι, σε συγκρίνω! Σε συγκρίνω γιατί είστε ίδιοι! Είστε και οι δύο ελεηνοί! Μην τολμήσεις να πλώσεις χέρι επάνω της! Ραφαέλ! Πριν χτυπήσεις εκείνη, θα χτυπήσεις εμένα! Έλα, χτύπαμε αν είσαι άντρας! Χτύπαμε! Λούτσια, πού έχει πάει η νονά μου? Η Λόλα μου είπε ότι την πήρε ο Κλαούντιο. Φαντάζομαι ότι την πήγε στο νοσοκομείο να τη δει κι άλλος γιατρός. Ελπίζω. Και γιατί αργεί τόσο να γυρίσει? Δεν ξέρω, αλλά έχω αρχίσει να ανησυχώ. Ίσως είναι αυτή. Εσείς? Μπορούμε να περάσουμε? Ήρθα να σου μιλήσω. Ναι, αλλά ο Λεωνέλ να περιμένει κάτω. Τσέιτο, σε παρακαλώ, πήγαινε να προσέχεις τα μωρά. Ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις εδώ. Έλα, κάθεσε δίπλα μου. Είπα στο Λεωνέλ να με φέρει για να σου ζητήσω συγγνώμη. Ορίστε. Ναι, ξέρω ότι ήμουν σκληρή μαζί σου, άδικη, έως και κακιά. Και ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη, Λούτσια. Τώρα καταλαβαίνω ότι οι εκδηλώσεις αγάπης σου ήταν ειλικρινείς. Θέλω να σου αποδείξω ότι μπορούμε να καταφέρουμε να αγαπηθούμε σαν αδερφές. Πέρασε. Πέρασε, μη φοβάσαι. Κλαούντιο, τι μέρος είναι αυτό, πού με έφερες? Σε μια κλινική, Έλενα. Εδώ υπάρχει κάποιος που σε περιμένει. Εμένα, ποιος? Έλενα. Αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή είναι αυτός. Είναι η φωνή του Αλεχάνδρου. Ναι, Έλενα. Εγώ είμαι. Ο Αλεχάνδρου. Ο Αλεχάνδρου σου. Αύριο. Ο Αλεχάνδρο λέει στην Έλενα ότι η Ενρικέτα και η Κρίσταλ προσπάθησαν να το σκοτώσουν. Η Κρίσταλ ζητάει από τη Λουτσία να συμφιλειωθούν. Αύριο. Λουτσία, η αθήθαση καρδιά. Στις 5 το απόγευμα, στο Star.